δημιουργεί απολιθώματα. Και αυτό το στοιχείο, πολλές φορές όταν είμαι εκεί και έχω χαθεί μέσα στη δημιουργία κάποιου μπολ ή κάποιου σκεύους, κάποιες φορές όταν μου έρχεται αυτή η σκέψη, νιώθω μια περίεργη αίσθηση του τύπου «Οκ, τώρα φτιάχνω εγώ κάτι το οποίο μπορεί να κάποιος αρχαιολόγος του μέλλοντος να το βρει και να προσπαθήσει να αποκωδικοποιήσει την δική μας εποχή». Είμαστε στα Μουράγια, σε ένα πολύ παλιό κτίριο που ξεκίνησε να χτίζεται το 1600 τόσο. Δεν ξέρουμε ακριβώς την ημερομηνία. Το εργαστήριο εδώ ξεκίνησε το 2017 και είμαστε στην Αρσενίου στο νούμερο 5. Είναι ένα συνδυασμός εργαστηρίου και εκθετηρίου των κεραμικών. Έχουμε δύο γάτες και δουλεύουμε συνήθως συγχρόνως, δηλαδή υπάρχει ο χώρος που παράγουμε τα κεραμικά μαζί με το εκθετήριο, οπότε μπαίνει κόσμος, βλέπει και το χώρο μας της παραγωγής και το χώρο του εκθετήριου. Για μένα στην κεραμική είναι πάρα πολύ σημαντικό πώς το φως και αντανακλάται ή απορροφάται από τις διάφορες υφές του πυλού. Ακόμα και τα ίδια τα κεραμικά που μπορεί να έχω στο χώρο μου όταν τα ταξιδεύω σε μια βορεινή χώρα, αντιλαμβάνεσαι πολύ διαφορετικά και το χρώμα και την υφή σε σχέση με το φως. Δηλαδή το φως σου διαφοροποιεί πάρα πολύ το πώς αντιλαμβάνεσαι τις υφές. Ναι, νομίζω ότι γενικά το να δουλεύεις στον πυλό είναι κάτι, για μένα τουλάχιστον, είναι πολύ μαγικό. Επειδή είναι χώμα και νερό, καταρχήν έχει μια πάρα πολύ, δηλαδή σε γιώνει. Είναι πραγματικά φτιαγμένη, είναι γη. Αυτό τώρα και οι ήχοι που παράγονται κατά τη διαδικασία δεν έχει φασαρία ιδιαίτερη. Γενικά είναι μια διαδικασία που σε ηρεμεί, παρόλο που μπορεί να είναι ένα επάγγελμα ή μια δουλειά, είναι και μια ανάγκη. Ναι, από ένα σημείο και πέρα λίγο εθίζεσαι σε αυτό. Σου δημιουργεί όλες αυτές οι αισθήσεις για τις οποίες μιλάμε, οι ήχοι, οι μυρωδιές, η επαφή με το υλικό, τα χέρια, καταρχήν τα χέρια υγραίνονται, πώς το λένε, ρουφάνε την υγρασία του πυλού και όλα τα εργαλεία είναι πολύ basic, πολύ απλά. Χρησιμοποιώ πολύ τις πέτρες της θάλασσας, δηλαδή τα μπότσαλα, γιατί με βοηθάνε πάρα πολύ στη σχηματοποίηση των μορφών που φτιάχνω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μπολ. Μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει κανονικά ως ένα δοχείο, είτε ως σαλατιέρα, είτε ως φρουτιέρα, είτε ως να σερβίρει ένα ζεστό φαγητό. Και είναι πολύ τυπικό από αυτά που φτιάχνω συνήθως. Ένα τυπικό δείγμα. Απ' έξω η υφή του και η όψη του έχει ακριβώς την όψη του πυλού όπως είναι στη φυσική του μορφή και έχει φτάσει σε θερμοκρασία 1200 βαθμούς, το οποίο σημαίνει ότι ο πυλός φτάνει στα όρια της τήξης.
Δηλαδή κλείνουν οι πόροι τους σχεδόν καθολικά. Και έτσι μπορεί να μείνει χωρίς εφιάλωση. Η εφιάλωση είναι μια πούδρα που γίνεται γυαλί, όπως είναι εσωτερικά, η οποία του κλείνει τελείως τους πόρους και άρα είναι πολύ ασφαλές να χρησιμοποιηθεί για φαγητό. Υπάρχουν ουσιαστικά τρεις φάσεις. Η μία είναι όταν ο πυλός είναι πολύ μαλακός, τον οποίον ζυμώνουμε. Φτιάχνω ένα φύλλο πυλού με ένα πλάστη, όπως κάνουμε το φύλλο της πίτας, και σιγά σιγά το χτίζουμε με μακαρόνια, όπως τα λέμε στην κεραμική. Μετά το ενώνουμε όσο γίνεται καλύτερα το φύλλο με τα μακαρόνια και αρχίζουμε να το μορφοποιούμε λεπταίνοντας τα μακαρόνια και τα τυχώματα και αφαιρώντας, δηλαδή γίνεται η διαδικασία σε πολλές φάσεις. Στη φάση που είμαστε που έχουμε το φύλλο και για να ενώσουμε τα διάφορα στοιχεία που θέλουμε να ενώσουμε, χαράζουμε τον πυλό και χρησιμοποιούμε ένα μείγμα είτε με πυλό και νερό που το λέμε γλίτσα, είτε με πυλό και ξύδι, δηλαδή τα ένζημα του ξυδίου ενεργοποιούν τα στοιχεία και έτσι επιτυγχάνουμε καλύτερες ενώσεις στον πυλό. Η δεύτερη φάση είναι μία που λέγεται leather hard στα αγγλικά, που δεν ξέρω αν υπάρχει στα ελληνικά αντίστοιχος όρος, στην οποία υπάρχει μία ευκαμψία ο πυλός, αλλά σου αντιστέκεται κιόλας. Στις φάσεις του leather hard χρησιμοποιώ ξύστρες που είναι ράσπες ουσιαστικά λέγονται και αφαιρώ πυλό. Γενικά στην κεραμική αφαιρείς πολύ πυλό, γιατί στην αρχή ο πυλός για να στέκεται χρειάζεται να είναι πιο παχύς και όσο στεγνώνει αυξάνεται και η μηχανική του δύναμη. Οπότε χρησιμοποιούμε σε πάρα πολλές φάσεις εργαλεία όπως οι ράσπες και τα νεφρά, τα οποία αφαιρείς ουσιαστικά πυλό και λεπταίνεις το αντικείμενο. Και υπάρχει και η τρίτη φάση που είναι η ξερή, έχει ξεραθεί σχεδόν πλήρως, που εκεί μπορείς να κάνεις ίσως τις υφές και το τελικό, την τελική λίανση. Αυτή είναι η βασική διαδικασία, απλά αυτή πάλι η διαδικασία παίρνει πολλές μέρες, γιατί πρέπει να περιμένουμε κάθε φορά να επέμβουμε στη σωστή φάση στεγνώματος. Οπότε, χοντρικά έχουμε τρεις φάσεις, αλλά επεμβαίνουμε σε περισσότερες από τις τρεις, σε υποφάσεις. Για τον ήχο, ένας έλεγχος για το αν ένα κεραμικό είναι άρτιο και δεν έχει κάποια κρυμμένη ρογμή ή οτιδήποτε, κάνουμε πάντα ένα τεστ αν ο ήχος είναι εντελώς δεν έχει αυτό, δεν κάνει το echo, δεν κάνει ηχό, σημαίνει ότι κάπου έχει μια κρυμμένη ρογμή ή εσωτερική χαρακιά που μπορεί να δηλαδή αν το αγοράσει κάποιος μπορεί να του σπάσει. Κοίτα, η αλήθεια είναι που όταν ξεκίνησα να κάνω αυτά τα σχήματα ήταν σαν να μου βγήκε από μέσα μου χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη επεξεργασία. Ήταν κάτι πρώιμο, κάτι... Και έχω την αίσθηση γενικά ότι η κεραμική είναι κάτι που ίσως κουβαλάμε συλλογικά και μέσα στο DNA μας, διότι είναι κάτι που κάνει ο άνθρωπος πάρα πολλές χιλιετίες.
κάτι που μένει στην αιωνιότητα σχεδόν. Δηλαδή η εντροπία δεν το επηρεάζει σχεδόν καθόλου. Και ό,τι κάνεις θεωρητικά μπορεί να υπάρχει για πάντα.